Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε από την Αιλέρω, να δούμε τις εξελίξεις εκεί στο νησί. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γυνατίδη για τα τελευταία νέα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Τέρι, καλησπέρα από τη Λέρω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα του προσφυγικού. Υπάρχει ρητή διαβεβαίωση ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει μια αποσυμφόρεση του νησιού, όπως υπάρχει βέβαια αυτή η διαβεβαίωση και για άλλα νησιά. Έρχεται χειμώνας, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το τι μέλη γενέστε για τους περίπου 1000 άστεγους αυτή τη στιγμή στο νησί της Λέρου, που δεν μπορούν να μείνουν μέσα στο ΚΑΠ γιατί είναι υπερπλήρης. Παρά τα αυτά πρέπει να πούμε και το έχουμε ξαναπεί ότι γενικώς τα πράγματα στη Λέρου είναι σε μια καλή κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από ανθρώπους που ζητάνε το νησί να βρει την ηρεμία του και κάπως τα πράγματα να αλλάξουν όσον αφορά και την καθημερινότητα, διότι με τόσο πολύ κόσμο σίγουρα δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος τέρι το τι μέλη γενέστε. Έχουν αρχίσει, πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η κυβερνητική υπόσχεση ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν και στο νησί της Λέρου. Να πούμε ότι την Κυριακή στο νησί βρέθηκε ο Παναγιώτης Κελεσίδης, ο παλιός τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, έκανε παρουσίαση του βιβλίου του, παρουσία και του Δημάρχου Λέρου, του κυρίου Κόλια, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για ένα από τους μεγαλύτερους τροματοφύλακες που έβγαλε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μια συγκινητική στιγμή, διότι ο Παναγιώτης Κελεσίδης υπήρξε και προπονητής της ΑΣΕΛ, της ομάδος εδώ του νησιού της Λέρου, και είχε πάρα πολύ καλούς φίλους. Η Δημοτική Αρχή, η οποία προσπαθεί να τρέξει κάποια έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια στο νησί, ένα από αυτά είναι και το θέμα του νηπιαγωγείου, το οποίο βέβαια είναι ένα έργο το οποίο θα εκτελέσει η περιφέρεια. Πρέπει να γίνουν κάποιες όμως μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το πώς πρέπει να εκτελεστεί το έργο αυτό. Άρα λοιπόν έχει μπροστά της δρόμο η Δημοτική Αρχή, η οποία, το ξαναλέω, στο ταξίδι το πρόσφατο, όπως είπαμε, στην Αθήνα προσπάθησε να ρυθμίσει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το θέμα του τουρισμού και του πολιτισμού. Υπάρχει βέβαια και διαβεβαίωση και από τον τέος υπουργό, τον κύριο Κόνσολα, ότι πολύ σύντομα θα είναι στο νησί και θα δει μια νέα φόρμουλα ανάπτυξης ενός νησιού που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα τουριστικά δρόμενα δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι. Χρειάζεται μια ταυτότητα, χρειάζεται μια βοήθεια. Και ο κύριος Κόνσολας είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, να βρει το νησί επιτέλους στο βηματισμό του και να πάρει αυτό που του ανήκει μέσα στην τουριστική πίτα ενός νησιού που άλλα νησιά με τα βήματα που κάνουν και τους δρόμους και τον έλεγχο που έχουν των τουριστικών δρόμων πάνε καλύτερα και κάποια άλλα δυστυχώς παρότι έχουν τις φυσικές ομορφιές έχουν μείνει πίσω. Αυτά σίγουρα το νησί της Λέρου πρέπει να τα λύσει. Ένα από τα έργα τα οποία πρέπει επιτέλους να πάρει το δρόμο του είναι και αυτό της, του Χιτά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στο νησί της Λέρου όπως και στην Κάλυμνο με τα καμένα σκουπίδια. Πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή του Ξηροκάμπου. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Παρά αυτά, εδώ και μια δεκαετία ακούει από την ίδια Δημοτική Αρχή υποσχέσεις που όμως δεν έχουν υλοποιηθεί, διότι βάσει του δεδομένων και δηλώσεων του Δημάρχου φταίει η πρώτη περιφέρεια και πότε το κράτος. Και σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα όμως που δεν αρέσει καθόλου στην κοινή γνώμη, διότι το ξαναλέμε, δεν μπορεί ένα νησί το 2020 να μην έχει λύσει το θέμα με τα σκουπίδια. Είναι μεσαίωνας, είναι πισωγύρισμα και δεν μπορεί να ονειρεύεσαι καλύτερες μέρες για έναν τόπο μη έχοντας λύσει αυτά τα βασικά τέρι μου προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, τέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις κινητοποιήσεις που έχουμε των εργαζομένων στους Δήμους σε όλη την χώρα. Έχουμε δυναμικές κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο, 48η πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με αφορμή βέβαια την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει ένα νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει, δηλαδή να μπορεί να δώσει όλες αυτές τις λειτουργίες και σε ιδιώτη. Βέβαια στην Ρόδο, εδώ και 3 χρόνια η καθαριότητα είναι σε ιδιώτη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Εγώ κατανοώ ότι μία από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Από την άλλη, έχουν αλλάξει και οι εποχές και οι αναγκαιότητες και το προσωπικό. Εδώ βρέθηκε, αν θέλετε, χρυσή τομή. Το θέμα είναι πώς διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι το ζήτημα, και πώς καλυτερεύονται οι συνθήκες σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Γιατί ένας από τους δείκτες πλέον παγκοσμίως
και έγινε και μία αναφορά επανειλημμένως και στην εκπομπή μας, είναι τα λεγόμενα πράσινα νησιά, πράσινες πολιτικές. Έτσι, θυμίζει κάτι που λέγανε τα παλαιότερα χρόνια, αλλά τέλος πάντων πολύ πράσινο πέφτει αυτή την εποχή. Λοιπόν, κινητοποίηση επαναλαμβάνω από τους εργαζόμενους και σε αυτό συμμετέχουν και ο Σύλλογος Υπαλλήλων και του Δήμου της Ρόδου, αλλά και οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι σε Δήμους και της Δωδεκανήσου. Τώρα, πριν πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο, πάμε σε δύο ειδήσεις. Καταρχήν, είπαμε ότι εδώ και δύο ημέρες έχουμε στην Ρόδο την παρουσία 200 περίπου δημοσιογράφων. Είναι μέλη μιας ενώσεως, Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού, δηλαδή όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, γράφουν σε εφημερίδες, σχετικά site κτλ. Από τις 20 έως 25 του Οκτώβρη γίνεται στο ξενοδοχείο Αχτή Imperial στην Ιξιά. Η Ομοσπονδία αυτή ιδρύθηκε το 1954 στη Γαλλία. Συμμετέχουν εκπρόσωποι από 60 χώρες και εδώ και ένα χρόνο ζητούσαν την διοργάνωση του συνεδρίου στην Ρόδο. Φέτος έγινε πραγματικότητα αυτό το συνέδριο. Για τις εκλογές στο ΤΕΕ αρχίζουν πλέον και κλείνουν τα ψηφοδέλτια. Είναι, όπως έχουμε πει, 5 οι παρατάξεις. Οι κάλπες θα στηθούν στις 3 Νοεμβρίου και έχουμε 2 κάλπες στην Ρόδο και από 1 κάλπη στην ΕΚΟ και στην Κάλυμνο, ενδιαφέρον και για τους μηχανικούς. Λέγαμε χθες ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια ενοχελικότητα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ανακοίνωση για συνέντευξη τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αναλαμβάνουν και εδώ κάποιες πρωτοβουλίες. Και έχουμε και μια προσωπική επιστολή ευχαριστήριο, δηλαδή, από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και νυν βουλευτή του Δεκανήσου, τον κύριο Νεκτάρη Σωτερινιό, ο οποίος είχε μια περιπέτεια υγείας, βρέθηκε, έκανε μια επέμβαση, περαστικά του, να είναι σιδερένιος. Επ' ευκαιρία ευχαριστεί τους γιατρούς, αναφέρεται στη συνδρομή τους για τον χώρο της υγείας και βάζει και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία δύο νησιών. Έχουμε προβλήματα εκεί στην Κάσο και στην Νότια Ρόδο, έτσι, για τα θέματα διασφάλισης της υγείας. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ λειτουργία της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο. Ζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούσαμε τον κύριο Τηλιακό τι λέει για την λειτουργία, πώς πάνε τα πράγματα, πού εντοπίζονται κάποια προβλήματα ενδεχομένως. Νανάσα, πριν από την έναρξη των μαθημάτων αλλά και τον αγιασμό που θα προηγηθεί στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού για τους πρωτοετείς, και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τον κύριο Σάγκη Τηλιακό. Κύριε Τηλιακέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια χαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λειτουργία ήδη για τους δευτεροετείς μας και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και με τα πρωτάκια. Ναι. Για τους δευτεροετείς έχουμε ξεκινήσει από πρώτη του μήνα. Κανονικά πάνε. Έχουν επιστρέψει σχεδόν όλα τα παιδιά. Ένα ακόμα παιδί περιμένουμε, μπορεί να επιστρέψει σήμερα, αύριο. Πόσοι είναι δηλαδή? Είναι 72. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους. Εκείνοι πια έχουν μπει στον δρόμο. Κανονικά. Οι πρωτοετείς ξεκίνησαν 9 του μήνα. Ήδη έχουμε γύρω στα 83 άτομα. Μπράβο. Πρωτοετής. Περιμένουμε άλλο ένα άτομο που έχει δικαίωμα μέχρι τις 25 να εγγραφεί, αν θελήσει να εγγραφεί. Και την Τετάρτη είναι το μεσημέρι, είναι η τελετή υποδοχής όπως προβλέπει ο κανονισμός. Πώς πάει τώρα με τη σειρά των μαθημάτων τους για δευτεροετής, τι διάρκεια θα έχουν, τι ακριβώς είναι το αντικείμενο τώρα που εστιάζεται η δεύτερη χρονιά? Ναι, η δεύτερη χρονιά είναι πιο πολύ μαθήματα ειδικότητας, πιο εξειδικευμένα. Και εκείνοι θα τελειώσουν το εξάμηνό τους μέχρι τέλος Ιανουαρίου είναι. Ναι. Το Φλεβάρι έχουν εξεταστική και μετά συνεχίζει το επόμενο εξάμηνο, οπότε μέχρι τέλος Ιουνίου. Μάλιστα. Αυτό είναι και για τους δευτεροετείς και για τους πρωτοετείς. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα φέτος. Ωραία. Τώρα, για τους δευτεροετείς, δηλαδή τι αλλάζει, δηλαδή ποια είναι, πού επικεντρώνονται τα μαθήματα και η μελέτη τους φέτος σε σχέση με την περσινή πρώτη χρονιά? Τα φετινά, όπως είπαμε, είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, αν έκαναν ναυτιλία πέρυσι και φέτος κάνουν ναυτιλία, όμως φέτος μπαίνουν πιο πολύ μέσα
στο Zoom, να πούμε, του μαθήματος. Έχει πιο πολύ εξειδίκευση, άρα μια άσκηση που απλώς την έλυναν, τώρα μπαίνουν και σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα και έτσι κινούνται σε όλα τους τα μαθήματα. Και πλέον έχουν αυξηθεί τα μαθήματα της ειδικότητας, δηλαδή κάτι γενικά μαθήματα όπως η ιστορία, το ναυτικό δίκαιο έχουν αποσυρθεί και έχουν μπει μαθήματα τα οποία είναι καθαρά ειδικότητας. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση, από τον αριθμό? Νομίζω ότι περίπου κάπως έτσι περιμέναμε να ήταν η συμμετοχή. Ναι, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε. Κινούμαστε με βάση το πρόγραμμα. Όντως είμαστε μέσα στα αυτά που έχουμε προβλέψει. Περιμένουμε τις μεταγραφές, γιατί μετά τις μεταγραφές θα κατασταλάξει ο αριθμός των παιδιών. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και ο προγραμματισμός για το χρόνο που είναι ουσιαστικά να μπει και το τρίτο έτος μέσα. Ναι. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Στην αρχή είχαμε πει για παιδιά δικά μας, τα οποία ήταν σε κάποια άλλα πανεπιστήμια, ήταν σε κάπου αλλού, είχαν ήδη περάσει. Όλα αυτά έχουν εξομαλυνθεί? Αυτό θα περιμένουμε τις μεταγραφές, γιατί κάποια παιδιά έχουν δηλώσει από εδώ να φύγουν για να πάνε κοντά στα σπίτια τους. Βέβαια. Και κάποιοι δικοί μας περιμένουν με τις μεταγραφές τους εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι ο Νοέμβριος είναι ο κρίσιμος μήνας για τις μεταγραφές αυτές που ολοκληρώνονται. Πέραν αυτού, βέβαια, έχουμε πληροφορηθεί ότι το κτίριο που έχει επιλεγεί για τη Σχολή Μηχανικών ήδη πλησιάζει η ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει μία αρχή. Ναι, εντάξει, αυτό το χειρίζεται ο Δήμος. Είναι θέμα του Δήμου, εμείς δεν ανακατευόμαστε σε αυτά. Απλώς όταν θα μας δοθεί και περάσουμε στο επόμενο στάδιο, εμείς είμαστε για το μετά. Για το μετά, ναι. Σίγουρα όμως είναι ευχάριστο το να υπάρχει ένα κτίριο, έτσι. Γιατί σκεφτείτε να μην υπήρχε και να θέλαμε να κάνουμε μία αρχή γύρω από αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι βασικό. Είναι, όπως έχουμε πει, το κτηριακό είναι βασικό για αυτά τα θέματα ακριβώς. Είναι ζεστή η όλη η κατάσταση της Ακαδημίας και με τη Σχολή Μηχανικών, οπότε σε εκμεταλλευτούμε την πορεία της. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Δεν πρέπει να μείνει πίσω. Θα σας δούμε την Τετάρτη που φυσικά είναι ο αγιασμός και θα είναι εδώ τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά να καμαρώσουμε, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι. Θα τους δούμε και σε παρέλαση. Ναι, θα κάνουν και στην παρέλαση τα παιδιά, γιατί πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές, ας πούμε, εκδηλώσεις για να ενσωματώνονται με την τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. Καλή, λοιπόν, δημιουργική χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάκη Τηλιακό για την Ακαδημία Μπορικναυτικού. Αύριο λοιπόν αγιασμός. Φαντάζομαι θα παραστεί ο Μητροπολίτης Λέρου Καλύμνα στην Παλαιά, ο κύριος Παΐσιος, ο οποίος άλλωστε νομίζω ότι έχει την πρωτοκαθεδρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που ήταν αρχιμανδρίτης, πρωτοσύγκελος μάλλον. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε μια διαδικασία, ξέρετε, πάρα πολύ έντονη, πολιτική, κυρίως στο παρασκήνιο, σε ό,τι είχε να κάνει με τις εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Είναι 13 μελές το, όχι μάλλον, 21 μελές είναι το όργανο. Αποτελείται από 13 δημάρχους και 8 δημοτικούς συμβούλους. Εκεί ήθιστε ο δήμαρχος της Ρόδου να είναι και ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Το μεγαλύτερο νησί, κανονικά εδώ είναι η ουσιαστική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή η Ρόδος και όχι η Σύρος. Μέχρι στιγμής ο μοναδικός υποψήφιος είναι ο κύριος Αντώνης Καμπουράκης, ο δήμαρχος της Ρόδου. Νομίζω ότι δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη υποψηφιότητα για να διεκδικεί την θέση του Προέδρου. Άλλωστε, εδώ έχουμε και την συμβολή του Περιφερειάρχη. Και καλό είναι να είναι ήρεμα τα πράγματα σε αυτά τα όργανα, γιατί είναι άλλες οι προσεγγίσεις, άλλες οι διεκδικήσεις σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, βλέπω πάρα πολλές αναφορές σε πολλά μέσα για αυτή την ιστορία η οποία διακινήθηκε από έναν σύλλογο επιστημονικό, ο οποίος έχει υδρατού την σμπίνη και για μία ακόμη φορά προσπαθεί να ανακοινήσει ένα θέμα με μειονότητες. Δεν είναι πρώτη φορά, έτσι. Είναι ένα γνωστό τροπάρι το οποίο κάθε λίγο και λιγάκι πέφτει στην επικαιρότητα σχετικά με την θωράκιση θρησκευτικών μνημείων, πώληση των προσιακών στοιχείων του Βακούφ. Από την εποχή του 2007, όταν μάλιστα στα Δωδεκάνησα και στην περιοχή και στη Ρόδο και στην ΚΟ είχε έρθει τότε εκ μέρους της Συμβουλής Ευρώπης ο γνωστός Ελβετός, ο κύριος Γκρος, για να διαπιστώσει τη συμβίωση μεταξύ Ελλήνων και Ελλήνων μουσουλμάνων. Ποτέ δεν βγήκε κάτι διαφορετικό.
Όμως η γείτονα επιμένει, υλοποιεί, αν θέλετε, ενισχύει αυτή την πολιτική και διαβάζω διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, μην ασχολείστε. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα προσεγγίζουμε μία σοβαρότητα όπως επιβάλλεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με την πρωτοβουλία των προσκόπων στην Κάλυμνο. Να ακούσουμε τον αρχηγό του συστήματος, τον κύριο Κάτρη, για μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι μια απαραίτητη κοινωνική δομή και η ευαισθησία και ο αλτρουισμός πάντα βρίσκουν έδαφος. Πρόσκοποι, οι ανιχνευτές μας, οι βαθμοφόροι, ούτε για κατασκήνωση πήγαν, ούτε ξεκουράστηκαν, γιατί έκαναν μια πολύ όμορφη πράξη, που χαίρομαι που ήμουν παρούσα και μπόρεσα έστω κι εγώ λίγο να συμμετάσχω με τέτοια χαρά και διάθεση που μου είπαν το παιδιά, τα παιδιά για την φιλανθρωπική κίνηση. Καλημέρα κύριε Κάτρη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, πολύ όμορφα. Και εμείς χαιρόμαστε και νιώθουμε πολύ όμορφα που με μία κίνηση και προτροπή σας καταφέρατε να μαζέψετε δύο φορτηγά τρόφιμα. Ναι, ακριβώς αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Κοιτάξτε, είναι μια κίνηση η οποία συνήθως γίνεται τις γιορτινές μέρες, ναι. Χριστούγεννα ή Πάσχα. Αυτή τη φορά, όταν με αφορμή τον αγιασμό μας που συναντηθήκαμε με τον Μητροπολίτη μας και τον Πάτερ Χριστόφορο, μας εξέφρασαν την ανάγκη να συλλεχθούν κάποιες ποσότητες τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί πλέον η Τράπεζα της Αγάπης, η οποία μαγειρεύει καθημερινώς για πάρα πολλούς καλύμνους συντοπίτες, τέλος πάντων, πλέον μαγειρεύει και για τους πρόσφυγες που βρίσκονται κάτω στο λιμάνι, οι οποίοι είναι και καθημερινώς αυξάνονται. Συνήθως, το τελευταίο διάστημα έχουμε στο νησί γύρω στους 100 καθημερινώς, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένες οι ανάγκες. Το κάναμε... Το συζήτησα με τα μέλη του συστήματος και ιδιαίτερα τους βαθμοφόρους, τα ενήλικα μας μέλη, και αμέσως η απάντηση ήταν μία. Πάμε να κάνουμε δουλειά. Και το Σάββατο που μας πέρασε, πήγαμε στα κεντρικά σούπερ μάρκετ του νησιού, ήμασταν εκεί απ' έξω με κάποιες λίστες, και οι ενήλικες και τα παιδιά. Πλησιάζαμε τον κόσμο, τους λέγαμε ποιος ήταν ο σκοπός της... τις παρουσίες μας στα συγκεκριμένα σημεία, και αμέσως ήταν άμεση η ανταπόκρισή τους. Δηλαδή, οι περισσότεροι, επειδή έχει ξαναγίνει και άλλες φορές, δεν περίμεναν να ακούσουν καν. Έπαιρναν τη λίστα και έβγαιναν αμέσως έξω. Το αίσθημα αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ δυνατό στο νησί μας. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Και εδώ από το κανάλι πρέπει να πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ και στα δικά μας τα παιδιά. Δεν είναι κακό να τα λέμε. Οι προσκόποι μας, παιδιά μικρής ηλικίας, αναπτύσσουν το αίσθημα αλληλεγγύης και το αίσθημα της προσφοράς. Αξίες οι οποίες είναι σημαντικές και είναι αναγκαίες για να μπορέσει μια κοινωνία να συνεχίσει και να έχει υγιές και θετικές βάσεις. Έτσι είναι. Πόσο μάλλον τις ημέρες αυτές που γίναμε και αποδέκτες ενός μεγάλου κύματος αλληλεγγύης, ενός παραδείγματος που δείχνει ότι όταν η κοινωνία ξεσηκωθεί, κάνει θαύματα. Σε λίγες μέρες και 3 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να τα μαζέψει. Ναι. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ήδη το ρεπορτάζ με το άνοιγμα των κουμπαράδων χθες κάτω το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία. Μια άλλη μεγάλη κίνηση ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ναι. Ένα μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλο ποσό. Είναι... Ο Έλληνας θα είναι πάντα φιλόξενος, θα είναι πάντα πρόθυμος και πάντα θα προσφέρει. Έτσι. Όπως για να γίνει. Αν αυτό κάποιοι το θεωρούν μειονέκτημα, εγώ πιστεύω ότι είναι προτέρημά μας και είναι ένα πολύ θετικό και καλό χαρακτηριστικό το στοιχείο της. Ναι. Είμαστε λίγο χαρακτήρες αντιθέσεων, έτσι. Μπορεί να είμαστε να φωνάζουμε, να μιλάμε δυνατά, να έχουμε όλο διαφορετική άποψη για κάτι κτλ. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα, είναι όλοι παρόντες. Έτσι, και χαιρόμαστε. Τι λέει το πρόγραμμα, τι λέει η χειμερινή περίοδος, πώς θα εξελιχθεί? Η χειμερινή περίοδος. Οι δράσεις μας συνεχίζονται. Έτσι. Κάθε εβδομάδα κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας, άλλες φορές στο χώρο μας πάνω στο δασάκι, άλλες φορές έξω, διανυχτερεύσεις αρκετές. Ο στόχος μας είναι να βγούμε έξω, να κάνουμε δράσεις στη φύση. Ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στη φύση εκδηλώνει πολλά θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, τα παιδιά το έχουν ανάγκη,
πολύ τηλεόραση, πολύ κινητό, πολύ τάμπλετ και το διάβασμα, τα προγράμματα των παιδιών είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Οπότε προσπαθούμε να τα βγάζουμε λίγο έξω και να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Και όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Και έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Ακόμη δεν μας αποχαιρέτησε. Οπότε... Λοιπόν, ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προσπάθεια να καταρτιστεί ένα ειδικό τομιακό πρόγραμμα για την νησιωτική πολιτική και τη θαλάσσια πολιτική. Η αναφορά από τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, είναι ότι πρώτη φορά συνεργάζονται τρία πανεπιστήμια για να υπάρχει μια πρόταση αξιοποίησης των πόρων μέσα από το ΕΣΠΑ. Καλά, αυτά λέει ο κύριος Πλακιωτάκης. Εντάξει, το καταλαβαίνω την πρόθεση, αλλά στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν μελέτες. Μελέτες δηλαδή, μελέτες, όποια και να είναι η κυβέρνηση, αναθέτει μία μελέτη σε κάποιο πανεπιστήμιο, συγκεντρώνομαι 100 μελέτες και αυτές οι μελέτες ουδέποτε υλοποιούνται. Είναι μία γνωστή παθογένεια του ελληνικού κράτους. Έτσι, γιατί όταν ακούω μελέτες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τέτοιες άμεσες δράσεις, μου θυμίζει όλο αυτό που καταγράφουμε εδώ και 30 χρόνια στον τόπο, στην χώρα. Λοιπόν, να κλείσω με μια ιστορική αναφορά ότι σαν σήμερα στις 22 Οκτωβρίου του 1943 στον διάβλο μεταξύ Κο και Καλύμνου είχαμε το αντορπολικό Αδρίας, το οποίο μαζί με σκάφη αντορπιλικά των συμμάχων προσπαθούσαν να αποκλείσουν τη γερμανική αεροπορία ή να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό. Τελικά το Ανδρίας δέχθηκε μία βόμβα, είχαμε μία τεράστια έκρηξη, αποτέλεσμα 21 νεκροί και 30 δραματίες για τον Ανδρία και 114 νεκροί για το Herhort, ήταν ένα βρετανικό σκάφος. Κι όμως ο Ανδρίας κατάφερε να ταξιδέψει απέναντι στο Κιμουσλούκ, στην Τουρκία, να δημιουργήσουν ένα ειδικό σφάγισμα με μπετόν, ένα περίεργο έτσι, στην πλώρη του σκάφους και αυτό το σκάφος να ταξιδέψει μέχρι την Αλεξάνδρεια διασχίζοντας 730 μίλια κάτω από τα βλέμματα της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας. Είναι κατόρθωμα και για την λέρω αυτή η θύμιση, ένα σκάφος για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι και νομίζω έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά πριν κάποια χρόνια και από τον πολιτιστικό του Αρχιπέλαγος, ένα αφιέρωμα για τον Ανδρία. Νομίζω θα έχουμε και μπροστά μας αρκετό χρόνο να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Με αυτή την ιστορική αναφορά θα κλείσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.